γιατί τα σπάσαμε τα γάλματα των. Γιατί τους διώξαμε απ' τους ναούς των. Το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Η εξόριστη ελληνική τέχνη» είναι αφιερωμένο στο Μουσείο Ερμιτάζ με τις ενδιαφέρουσες συλλογές των ελληνικών αριστουργημάτων. Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων την Αφροδίτη της Σταυρίδας, τον ερυθρόμορφο ψυκτήρα του Εφρονίου με τις ζωγραφιστές εταίρες, τους πολύτιμους θησαυρούς από την Σκυθία και μία σειρά αγγείων τα οποία έχουν παραστάσεις εμπνευσμένες από τη μουσική και το θέατρο. Το Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη, ένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα μουσεία του κόσμου, αποτελείται από ένα συγκρότημα 6 ιστορικών κτιρίων. Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν περίπου 3 εκατομμύρια εκθέματα και καλύπτουν ευρύ φάσμα των ιστορικών περιόδων του παγκόσμιου πολιτισμού. Η Εκατερίνη η Μεγάλη εγκαθίσταται στο νέο ανάκτορο. Ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων μοναρχών της Ευρώπης και τα πρότυπα της πεφωτισμένης δυναστείας, επιδίδεται στη συλλογή έργων τέχνης. Πρώτη επιτυχία υπήρξε η αγορά το 1764 της σημαντικής συλλογής του Βερολινέζου εμπόρου Γκοτσόφσκι, την οποία καταφέρνει να αποσπάσει από τον Φρυδερίκο το δεύτερο της Προσίας. Η χρονολογία αυτή θεωρείται και η πρεμιέρα της γένεσης του Μουσείου Ερμιτάζ. Η Τσαρίνα αποφασίζει την οικοδόμηση ενός κτηρίου δίπλα στο ανάκτορο για τη φύλαξη των συλλογών της και του δίνει την ονομασία Ερμιτάζ, που σημαίνει ερημητήριο. Παρόμοια Ερμιτάζ χτίζονται κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα σε γαλλικά ανάκτορα και επαύλεις και αποτελούν έναν κομψό ιδιωτικό χώρο ανάπαυσης και αναψυχής, όπου ο μονάρχης μπορούσε να απομονώνεται με τον στενό του κύκλο. Κατά το 19ο αιώνα, οι συλλογές των τσάρων συνεχίζουν να εμπλουτίζονται. Σύντομα όμως γίνεται φανερή η ανάγκη οργάνωσής τους, και έτσι ορίζεται ένας έμπειρος και με ειδικές γνώσεις διευθυντής, ώστε να εντοπιστούν οι ελλείψεις και να προταθεί μια πιο συγκροτημένη πολιτική αγορών. Στα μέσα του αιώνα, ο τσάρος Νικόλαος ο Πρώτος αποφασίζει την ανέγερση ενός μουσείου ανοιχτού στο κοινό, όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης την ίδια εποχή. Έτσι, το 1842, προσκαλεί το βαβαρό αρχιτέκτονα Λέο φον Κλέντσε, ο οποίος λίγα χρόνια νωρίτερα είχε σχεδιάσει την πινακοθήκη και γλυπτοθήκη του μονάχου και του αναθέτει την ανοικοδόμηση του μουσείου. Το κτίριο παίρνει την ονομασία Αυτοκρατορικό Μουσείο ή Νέο Ερμιτάζ και ανοίγει τις πύλες του στο κοινό το 1852. Την ίδια εποχή, τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή της Νότιας Ρωσίας, της σημερινής Ουκρανίας, δίνουν όθηση στην ανασκαφική έρευνα και αποτελούν τη βάση της συγκρότησης νέων συλλογών του μουσείου. Τα βαρύτιμα κοσμήματα και τα θεαματικά σκεύη προέρχονται από ταφές και ιερά οικοδομήματα
που ανασκάφηκαν στη θέση Βάνη της αρχαίας Κολχίδας στη σημερινή Δυτική Γεωργία. Τα πολύτιμα αυτά έργα, πέρα από την αξία των υλικών και την αρτιότητα της κατασκευής τους, τα χαρακτηρίζει μία απαράμιλη καλλιτεχνική ποιότητα, η οποία και τοποθετεί αυτόματα τη χρυσοχοϊκή τους τέχνη πλάι στην παράδοση των φημισμένων κέντρων της Ελλάδας και της Κύπρου, της Αιγύπτου και της Λιδίας, της Βακτριανής και του Ιράν. Τα περισσότερα καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τον 5ο ως τον 2ο π.Χ. αιώνα, αφήνοντας να διαφανεί η σύζευξη του τοπικού καλλιτεχνικού ιδιώματος με στοιχεία αφομοιωμένα από την τέχνη των γύρων περιοχών, την ελληνιστική Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο και την επικράτεια των Αχεμενιδών. Η έκθεση από τη χώρα του Χρυσόμελου Δέρατος στη Σαυρή της Αρχαίας Κολχίδας που παρουσιάστηκε στο κεντρικό κτίριο του Μουσείου Μπενάκη έφερε για πρώτη φορά το ελληνικό κοινό σε επαφή με αντικείμενα τα οποία προέρχονται από τη μυθική Κολχίδα, τη σημερινή δηλαδή Δυτική Γεωργία. Εκεί όπου κάποτε έφτασε ο Ιάσονας με τους αργοναύτες του για να φέρουν πίσω το Χρυσόμελο Δέρας, την προβιά δηλαδή του Χρυσόμελου Κρυαριού που είχε κάποτε σώσει το Φρίξο και την Έλλη. Την προβιά αυτή, σύμφωνα με το μύθο, είχε κρατήσει ο Αιήτης, ο μυθικός βασιλιάς της Κολχίδας, κρεμασμένη σε ένα δέντρο να τη φυλάει δράκοντας. Ο άθλος συνεπώς του Ιάσονα ήταν εξαιρετικά δύσκολος όσο και σημαντικός. Και επειδή πίσω από κάθε μύθο κρύβεται μια ιστορική πραγματικότητα, θα πρέπει στην προσπάθεια αυτή του Ιάσονα να ανιχνεύσουμε προσπάθειες των κατοίκων του ελλαδικού χώρου να φέρουν χρυσό, το πολύτιμο αυτό μέταλλο, στην Ελλάδα, από εξωτερικές πηγές, στην περίπτωση αυτή από την Κολχίδα. Η Κολχίδα είναι μια περιοχή, ήταν μια περιοχή πλούσια σε χρυσοφόρα κοιτάσματα και η γεωργία εξακολουθεί και είναι μέχρι σήμερα. Πολύ σημαντικές είναι οι μαρτυρίες του Στράβωνα, ενός Ρωμαίου γεωγράφου και του Απιανού Ρωμαίου ιστορικού, οι οποίοι αναφέρουν ότι στην εποχή τους, στην πατρίδα της Μίδιας, η συλλογή του χρυσού από τα ποτάμια που κυλούσαν από τον Κάφκασο γινόταν ως εξής. Έπαιρναν προβιές ζώων, τις τοποθετούσαν κόντρα στο ρεύμα του ποταμού και η λανολίνη του μαλλιού μαγνήτιζε τους κόκκους του χρυσού και με αυτόν τον τρόπο μάζευαν το χρυσάφι. Το χάλκινο αυτό άγαλμα νέου βρέθηκε στο Βάνι απορριφθέν σε ένα κατεστραμμένο κτίριο. Η καταστροφή τόσο του αγάλματος όσο και του κτιρίου έλαβε χώρα στα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. όταν καταστράφηκε όλη η πόλη. Το άγαλμα όμως φιλοτεχνήθηκε στον 2ο αιώνα π.Χ. Μας θυμίζει έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής του 1ου μισού του 5ου αιώνα π.Χ. Έργα του αυστηρού ρυθμού. Λόγω της θέσης στην οποία βρέθηκε, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού ήταν αρχικά στημένο και άρα να εικάσουμε τι απεικόνιζε. Θα μπορούσε να είναι κάποιος νέος αθλητής, όπως συνέβαινε με τον αγαλματικό αυτό τύπο στο 1ο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. στην αρχαία ελληνική γλυπτική, ή θα μπορούσε βεβαίως να είναι και κάποιος θεός, σύμφωνα με τους Γεωργιανούς συναδέλφους. Οι Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι πρώτοι εξερεύνησαν τα παράλια της Μαύρης θάλασσας, αντιμετώπισαν εμπόδια και δυσκολίες, καθώς ήταν μια θάλασσα επικίνδυνη, με δυσπρόσιτες ακτές, όπου κατοικούσαν πολεμόχαρες φυλές. Η ονομασία Εύξηνος, φιλόξενος δηλαδή πόντος, προέρχεται προφανώς κατεφημισμών από την αρχαία ονομασία Άξινος, άξενος, που σημαίνει αφιλόξενος πόντος, που απηχούσε είτε τις δυσκολίες τους πλώες, είτε τις δυσχέρειες της εγκατάστασης των απίκων στην περιοχή.
Οι αρχαιότερες ενδείξεις για την παρουσία των Ελλήνων απίκων ανάγονται μάλλον στο τελευταίο τέταρτο του 7ου π.Χ. αιώνα και εντοπίζονται στον Περεζάν ή Βοριστένης. Κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα δημιουργήθηκαν οι περισσότερες απικίες. Σε μικρή απόσταση από τον Βαρισθένη, που σταδιακά παρήκμασε, ιδρύθηκε η Ολβία, ενώ και στο υπόλοιπο βόρειο Κυμαίριο Βόσπορο, όπως ονομαζόταν ο πορθμός που ένωνε τον Εύξηνο Πόντο με τη Μεώτιδα Λίμνη, άκμασαν άλλες σημαντικές πόλεις όπως το Παντικάπιον, η Ερμόνασα, η Φαναγόρια και τον Ιμφαίον. Στο τμήμα γλυπτικής των αρχαίων συλλογών του Ερμιτάζ, τη μεγαλύτερη αξία έχουν αναμφίβολα τα πρωτότυπα έργα γλυπτικής της ελληνικής αρχαιότητας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τα περισσότερα είναι έργα των Ρωμαίων αντιγραφέων, όπως για παράδειγμα μια μικρή μαρμάρινη κεφαλή Αθηνάς. Φιλοτεχνήθηκε τον 2ο αιώνα υπό την επίδραση της διάσημης παράστασης της Αθηνάς Παρθένου του Φιδία, του κορυφαίου γλύπτη του 5ου π.Χ. αιώνα. Το έργο των γλυπτών του 4ου π.Χ. αιώνα Λύσιπου και Πραξιτέλη παρουσιάζεται επίσης, αν και με αντίγραφα, στη συλλογή του Ερμιτάζ. Έτσι, η προτομή του Σοκράτη ανάγεται στο έργο του Λύσιπου, που φιλοτεχνήθηκε γύρω στο 320 π.Χ., στο οποίο αναφέρεται και ο Διογένης Λαέρτιος. Στο χάλκινο πρωτότυπο του Λυσίπου, προφανώς ο φιλόσοφος εικονιζόταν καθιστός, όπως και σε μία παράσταση που έχει διασωθεί πάνω σε μία τοιχογραφία από την Έφεσο. Στην παράσταση αποδίδεται σκηνή από την καθημερινότητα ενός νέου. Εικονίζεται με τοπικός, με ημάτιο τυλιγμένο στη μέση και ριγμένο πάνω από τον ώμο, έτσι ώστε να αφήνει ακάλυπτο τον άνω κορμό. Με το δεξί του χέρι κρατά έναν αρίβαλο, το αγγείο με λάδι που είχαν μαζί τους οι έφηβοι όταν γυμνάζονταν. Στηρίζεται με άνεση σε μία ερμαϊκή στήλη και με το αριστερό του χέρι κρατά ένα αντικείμενο, ίσως πίνακες καιρωμένους, δηλαδή τον πρόδρομο του βιβλίου. Δίπλα του, σε χαμηλό ανάγλυφο, εικονίζεται ένα σκύλος που υψώνει το κεφάλι προς το μέρος του, ενώ στην άλλη πλευρά της στήλης κάθεται θλιμμένο ένα μικρό παιδί, ίσως ο υπηρέτης του. Σύμφωνα με μία παραλλαγή του μύθου της τροϊκής εκστρατείας, η μητέρα του Αχιλλέα, η Θέτιδα, φοβούμενη το θάνατο του γιού της στον πόλεμο, τον μεταμφίεσε σε κορίτσι και τον έκρυψε στην αυλή του βασιλιά Λυκομίδη στη Σκύρο. Εκεί ο νεαρός ήρωας ερωτεύτηκε την κόρη του Λυκομίδη, Διημάδια, και απέκτησε μαζί της ένα γιο, τον Νεοπτόλεμο. Οι Έλληνες όμως, σύμφωνα με το χρησμό του Μάντι Κάλχα, δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν την Τρία χωρίς τη συνδρομή του Αχιλλέα. Αναζητώντας τον, ο Οδυσσέας φτάνει κρυφά στην αυλή του Λυκομίδη και καταφεύγει σε ένα από τα γνωστά του τεχνάσματα. Μια σάλπιγγα ηχή σημαίνοντας ψεύτικο πολεμικό συναγερμό. Και ενώ οι κόρες του Λυκομίδη φεύγουν τρομαγμένες, ο Αχιλλέας πέφτει να αναμετρηθεί με τους εισβολείς, αποκαλύπτοντας την αληθινή του ταυτότητα. Η μυθική αυτή αφήγηση παριστάνεται στην μπροστινή όψη της μαρμάρινης σαρκοφάγου. Ο Αχιλλέας, ντυμένος με μακρύ γυναικείο χιτώνα που δένεται σφιχτά στη μέση, κινείται ορμητικά προς τα αριστερά, κρατώντας ψηλά την ασπίδα. Μπροστά του γονατίζει η αγαπημένη του Διηδάμια. Ανάμεσά τους η τροφός καθησυχάζει τον Αχιλλέα, αγγίζοντάς τον στον ώμο. Επιτύμβια στήλη της Φιλοστράτης. Σε αυτή τη μαρμάρινη επιτύμβια στήλη εικονίζεται μία καθιστή γυναικεία μορφή με χιτώνα και ημάτιο, με πλούσιες πτυχώσεις, το οποίο καλύπτει τμήμα της κεφαλής. Πατά σε υποπόδιο και τραβά το αριστερό πόδι ελαφρώς προς τα πίσω, ενώ φέρει το αριστερό της χέρι στο ύψος του ώμου, κρατώντας την άκρη του ηματίου. Αντίκριτης στέκεται ένα κορίτσι.
είναι η υπηρέτρια που με τα δύο της χέρια δίνει στην κυρία της μια κοσμηματοθήκη. Ανάμεσα στους θησαυρούς που αποκαλύφθηκαν στον τύμβο του Κούλομπα υπάρχει ένα σπάνιο έβριμα λόγω του είδους του αλλά και της υψηλής καλλιτεχνικής του αξίας. Πρόκειται για πλακίδια από ελεφαντοστούν με παραστάσεις γραπτές και εγχάρακτες τα οποία αποτελούσαν πιθανόν διακοσμητική επένδυση σαρκοφάγου. Το Νυμφαίον αποτελούσε την τρίτη σε σημασία πόλη στο βασίλειο του Βοσπόρου μετά την πρωτεύουσα Παντικάπεων και τη Θεοδοσία. Χάρη στο ασφαλές λιμάνι του έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή του εμπορίου. Κοντά στην είσοδο της πόλης, προς τη μεριά του λιμανιού, υπήρχαν ιερά αφιερωμένα στους θεούς προστάτες των ναυτικών. Από ένα δωμάτιο του ιερού της Αφροδίτης Ίσιδας προέρχεται αυτή η παράσταση του πλοίου. Το πλοίο έχει αποδοθεί με τεχνική σγκράφιτο, αφού ο τείχος καλύφθηκε με κονίαμα κυτρινοπού χρώματος. Δέχθηκε ένα δεύτερο στρώμα σκουρότερου κυροχρώματος και στη συνέχεια, χαράσοντας με αιχμηρό εργαλείο το δεύτερο στρώμα, αποκαλύφθηκε το κονίαμα που βρισκόταν από κάτω. Στο μουσείο θα θαυμάσουμε το μαρμάρινο άγαλμα του έρωτα με το τόξο, το οποίο αποτελεί αντίγραφο ενός αρωμαϊκό αντίγραφο, ενός πρωτοτύπου έργο του Λυσίπου του 340 με 330 π.Χ. Ο έρωτας κρατά ένα τόξο με διπλή καμπύλη και προσπαθεί να περάσει στην άκρη του τόξου τη θηλιά της χορδής την οποία κρατά τεντωμένη με το άλλο του χέρι. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα απλό τόξο, αλλά για το τόξο του Ηρακλή, όπως μαρτυρεί το ρόπαλο με τη λεοντή που βρίσκεται πίσω από το άγαλμα και το οποίο λειτουργεί σαν στήριγμά του. Το πρωτότυπο ήταν ένα χάλκινο άγαλμα του Λυσίπου, του γνωστού γλύπτη της αρχαιότητας από τη Σικιώνα, ο οποίος με το έργο του σηματοδοτεί το τέλος της κλασικής περίοδου στην τέχνη και την αυγή της ελληνιστικής τέχνης. Αφροδίτη και έρωτας. Η χάλκινη μορφή που εικονίζεται εδώ είναι έργο Αιγινίτη τεχνίτη και χρησίμευε ως στήριγμα καθρέφτη. Η κόρη εικονίζεται όρθια και φορά μακρύ χιτόνα με μανίκια και ημάτιο, το οποίο στερεώνεται στο δεξιό ώμο με μία μεγάλη πόρπη, τυλίγεται έπειτα λοξά κάτω από το αριστερό χέρι και πέφτει με κατακόρυφες πτυχές. Τα μάτια της είναι αμυγδαλωτά, τα φρύδια τοξωτά, τα ζυγωματικά ψηλά και πλαστικά. Στην περιοχή όπου εξαπλώθηκαν οι ελληνικές αποικίες, από τον 7ο αιώνα π.Χ. γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη η τορευτική, η δημιουργία δηλαδή έργων μικρού μεγέθους σε μέταλλο. Στην Ολβία εξελίχθηκε σε ένα ιδιαίτερο και πολύ χαρακτηριστικό είδος, εμφανές κυρίως στους καθρέφτες, οι οποίοι είναι ελληνικού τύπου και διακόσμησης, αλλά ενσωματώνουν ιδιαίτερες τεχνικές στην κατασκευή τους. Ο καθρέφτης που εικονίζεται εδώ αποτελεί ένα από τα καλύτερα και προημότερα δείγματα τορευτικής. Αττική, ερυθρόμορφη πελίκη από το Κέρτς. Εικονίζονται οι ελευσίνιες θεότητες μαζί με τον Ηρακλή και το Διόνυσο. Στο μέσο δεσπόζει η μορφή της Δήμητρας, δίπλα η κόρη της, η Περσεφόνη. Το πρώτο χελιδόνι. Το 530 π.Χ. περίπου οι κεραμείς της Αττικής εισάγουν τον ερυθρόμορφο ρυθμό στη διακόσμηση των Αγγείων. Η πελίκη που εικονίζεται εδώ ζωγραφίστηκε από ένα μέλος της ομάδας των πρωτοπόρων, ονομασία που δόθηκε από τους μελετητές σε ορισμένους αγγειογράφους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη νέα αυτή τεχνική. Ο ερχομός της Άνοιξης. Στην πελίκη του Ερμιτάζ οι φιγούρες ερυθρές, σε μαύρο φόντο. «Νάτο το χελιδόνι», επισημαίνει το παιδί. «Ναι, μα τον Ηρακλή», προσθέτει ο μεσήλικας άντρας. Και ο έφηβος συμπληρώνει.
πώς ήρθε η άνοιξη. Και οι τρεις, έχοντας τραμμένο το βλέμμα τους προς τον ουρανό, σχολιάζουν τον προπομπό της νέας εποχής, που τιτιβίζει χαρούμενος με την ζαλιδωτή ουρίτσα του. Ρετζίνα Βασόρουμ, Αττική Ιδρία με ανάγλυφη διακόσμηση. Στον ώμο αυτού του εγγύου διαμορφώνεται ζώνη με πολυπρόσωπη ανάγλυφη παράσταση από τον ελευσινιακό κύκλο που εκτυλίσσεται ως τελετουργική πομπή. Η Περσεφόνη πλησιάζει τη μητέρα της κρατώντας αναμένη δάδα. Η Δήμητρα την υποδέχεται καθισμένη σε κίστη, δηλαδή στο κυβότιο που περιέχει τα ιερά σκεύη. Κρατά σκύπτρο και φοράει πόλο. Το υψηλό κάλυμα κεφαλής συνδεδεμένο με τη λατρεία της. Ανάμεσά τους βάκχοι, φυτικά σύμβολα της ελευσινιακής λατρείας, διασταυρώνονται πάνω από το θυμιατήριο, εντείνοντας την ιερότητα της σκηνής. Εμπρός από τη Δήμητρα εικονίζεται ο Διόνυσος, με θυρσό και συνομιλεί με τον Τριπτόλεμο, ο οποίος βρίσκεται στο φτερωτό του άρμα. Πίσω από την Περσεφόνη, ο Ηρακλής κρατά ένα χειρίδιο, το ιερό ζώο της Δήμητρας, και στρέφεται προς την καθιστή Αθηνά, συμβολίζοντας ίσως την πρόσκληση που απίφθηναν οι Αθηναίοι σε όλους τους Έλληνες να λάβουν μέρος στα ελευσίνια μυστήρια. Το αγγείο αυτό είναι πλασμένο σε μορφή κεφαλής κόρης, ενώ ο ώμος του αγγείου και το τριφυλλόσχημο στόμιό του έχουν το σχήμα της Ινοχώης. Στο οειδές πρόσωπο του κοριτσιού, τα χαρακτηριστικά αποδίδονται λεπτά. Πάνω από τα αμυγδαλωτά μάτια με το ζωηρό βλέμμα, τα καμπύλα φρύδια συνεχίζουν το περίγραμμα της μύτης. Τα ζυγωματικά είναι ψηλά, οι παριές γεμάτες και στα σαρκώδη χείλη το αρχαϊκό μυδίαμα γλυκαίνει την έκφραση. Τα μαλλιά κοκκινοπά και με περίτεχνο τρόπο χτενισμένα πλαισιώνουν το πρόσωπο. Θέμα της κύριας όψης αυτού του αγγείου είναι η σύγκρουση των Ολύμπιων θεών και των γιγάντων, που εκτυλίσσεται μεταξύ ουράνιου θόλου, όπως υποδηλώνει το τόξο και το αστέρι ψηλά, και της γης, στην οποία ήδη καταχώνονται οι γίγαντες. Στο μέσον της παράστασης δεσπόζει ο Δίας, πάνω σε άρμα που το οδηγεί μια φτερωτή νίκη, κραδένοντας την αστραπή, έτοιμος να την εκτοξεύσει. Πίσω του η Αθηνά, με πολεμική εξάρτηση, πλήττει με το μακρύ της δόρυ έναν γίγαντα, ο οποίος ανασηκώνει την ασπίδα του. Εμπρός από το άρμα εικονίζεται η Άρτεμη, να τοξεύει έναν εχθρό, ενώ σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ο Ηρακλής, φέρνοντας Λεοντή στην πλάτη και κρατώντας ρόπαλο, ετοιμάζεται να χτυπήσει τον αντίπαλό του, τον οποίο έχει αρπάξει από τα μαλλιά. Δικαιώνοντας τους ποιητές, ο αγγειογράφος δημιουργεί στη λευκή αυτή λύκηθο μία από τις γοητευτικότερες απεικονίσεις της θεάς. Η Άρτεμη όρθια κοιτάζει προς τα δεξιά με το κεφάλι ελαφρώς κυμμένο. Στο αριστερό της χέρι κρατά περίτεχνη φιάλη, έτοιμη να προσφέρει σπονδύ, ενώ τίνει το άλλο χέρι προς ένα λευκό κύκνο, με τα δάχτυλά της να ακουμπούν σχεδόν το ράμφος του. Από τα χείλη της μοιάζει να γεννιέται ένα αδιόρατο μυδίαμα. Το Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης στην Ρωσία διαθέτει μία πλούσια συλλογή αρχαίων αγγείων, τα οποία είναι εικονογραφημένα με θέματα εμπνευσμένα από τη μουσική, το χορό και το θέατρο, τα οποία όλα μαζί συνθέτουν μία συνολική εικόνα της καλλιτεχνικής ζωής στην αρχαία Ελλάδα. Μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε τον ερυθρόμορφο ψυκτήρα του Εφρονίου, ο οποίος κατασκευάστηκε γύρω στο 500 π.Χ. Στην κύρια ζώνη του αγγείου, περιμετρικά, ο ζωγράφος έχει ζωγραφίσει μία σκηνή συμποσίου στην οποία συμμετέχουν τέρες, οι οποίες γυμνές και εξαπλωμένες πίνουν το κρασί τους και διασκεδάζουν. Πάνω από κάθε μορφή είναι χαραγμένο το όνομά της και έτσι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για την Σεκλίνη, την Σμίκρα, την Παλαιστό και την Αγάπη. Οι εταίρες, μία από αυτές παίζει διάβλο, ενώ μία άλλη παίζει κόταβο, προφέροντας το όνομα του νέου που ποθεί, το Λέαγρο.
Ο κόταβος ήταν ένα παιχνίδι στην αρχαιότητα επιδεξιότητας, στόχου θα λέγαμε, στο οποίο επιδίδονταν με ιδιαίτερη αγάπη οι συμποσιαστές. Οι ψυκτήρες προορίζονταν για τα συμπόσια και δεν εκπλήσει το γεγονός ότι ο αγγειογράφος Εφρόνιος επέλεξε να κοσμήσει αυτό το αγγείο με μία σκηνή από συμπόσιο εταίρων. Συμποσιάζουσες. Στον ψυκτήρα της Αγίας Πετρούπολης, οι γυμνές εταίρες στο συμπόσιο έχουν σχεδιαστικές ατέλειες. Είναι όμως τόσο ζωντανές, τόσο ελκυστικές, που νομίζεις πως θα σου ψιθυρίσουν λογάκια ερωτικά στο αυτί σου, έτοιμες να σε καλωσορίσουν στο μικροσκοπικό τους εδίο. Γι' αυτό μην ξεχνάτε ποτέ τα ονόματα αυτών των φιλόξενων κοριτσιών. Είναι η Σεκλίνη, η Παλεστό, η Σμίκρα και η Αγάπη. Ο μελανόμορφος Λέβης του Ερμιτάζ ξεχωρίζει για το ωραίο πλάσιμό του και για την αυστηρή διακόσμηση που αναδεικνύει το σχήμα του. Η εξωτερική του επιφάνεια καλύπτεται από μαύρο χρώμα και μόνο στον ώμο μια διακοσμητική ταινία τονίζει την ένωση με το λαιμό. Η κύρια παράσταση του αγγείου βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του λαιμού. 5 πολεμικά πλοία εικονίζονται να πλέουν στην κυματιστή θάλασσα. Η πλώρη τους έχει τη μορφή ρίγχους δελφινιού, ενώ η πρίμνη διαμορφώνεται σε μορφή κύκνου που γυρίζει προς τα πίσω. Τα πλοία έχουν κουπιά και ανοιγμένα πανιά. Από το πλήρωμα ξεχωρίζει μόνο ο πιδαλιούχος, ενώ οι κοπηλάτες υπονοούνται από μικρές μαύρες τελείες, μοιάζοντας περισσότερο με διακοσμητικό στοιχείο του πλοίου. Ο Διομήδης, γιος του Άρη, ο οποίος βασίλευε σε ένα πολεμόχαρο λαό της Θράκης, είχε στην κατοχή του 4 άλογα που πετούσαν φωτιά από τα ρουθούνια και τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες είτε άτυχων ξένων που έφταναν στη χώρα είτε απίθαρχων υπηκόων. Ο Ηρακλής, εκτελώντας τον 8ο άθλο του, φώνευσε το βασιλιά και οδήγησε τα άλογα στο Άργος. Θέμα της παράστασης είναι τα επαύλια, γιορτή που τελούνταν την επομένη του γάμου. Στο μέσο της σύνθεσης εικονίζεται καθιστή η νύφη, η οποία πλαισιώνεται από δύο μικρούς φτερωτούς έρωτες, ενώ κρατά έναν ακόμα σαν βρέφος στην αγκαλιά της. Προς την νύφη κατευθύνονται άλλες γυναικείες μορφές με ποικιλία ενδυμάτων που κρατούν δώρα, ενώ μπροστά της ένα μικρό κορίτσι της προσφέρει ένα αγγείο. Στο αγγείο παριστάνεται η διαμάχη της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την κυδαιμονία της Αθήνας. Η Αθηνά πάνοπλη έχει χτυπήσει με το δόρυ της τη γη και το ιερό της δέντρο, η ελιά, βλασταίνει στο βράχο της Ακρόπολης. Ο Ποσειδώνας γυμνός, με το μανδύα να ανεμίζει στην πλάτη του, πλησιάζει κραδένοντας μια τρίαινα, ενώ με το αριστερό του χέρι συγκρατεί από το χαλινάρι το άλογό του. Δύο δελφίνια αναπηδούν δίπλα στα πόδια του, υπονοώντας τον ερχομό του Θεού από τη θάλασσα. Ανάμεσα στα κλαδιά του δέντρου, μια νίκη πετά προς το μέρος της Αθηνάς, προαναγγέλλοντας την έκβαση της αναμέτρησης. Το πύλινο ιδόλιο παριστάνει δύο κορίτσια που διασκεδάζουν με το παιχνίδι του εφεδρισμού. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα «εφεδρεύω» ή «εφεδρίσω», που σημαίνει «κάθομαι πάνω», και στις αρχαίες πηγές το παιχνίδι περιγράφεται ως εξής. Οι παίκτες προσπαθούν να πετύχουν με πέτρες ή τόπια ένα λίθο που βρίσκεται σε απόσταση. Όποιος χάνει υποχρεώνεται να μεταφέρει στους ώμους ή στην πλάτη του τον νικητή έως το σημείο που βρίσκεται ο λίθος. Το άγαλμα της Αφροδίτης της Ταυρίδας είναι ένα μαρμάρινο αντίγραφο που αντιγράφει το πρωτότυπο άγαλμα της Αφροδίτης Κνηδίας του Πραξιτέλη, όχι όμως με πλήρη πιστότητα, καθώς αντιγράφει μία παραλλαγή αγάλματος που φιλοτεχνήθηκε ήδη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Ο Πραξιτέλης ήταν ο γλύπτης ο οποίος ύμνησε τη γυμνότητα του γυναικείου σώματος πρώτος στην αρχαιότητα.
Το άγαλμα της Αφροδίτης Ταυρίδος ήταν το πρώτο έργο τέχνης το οποίο έφτασε στο Ερμιτάζ. Το απέκτησε ο Μέγας Πέτρος ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις με τον Πάπα. Και στην αρχή το άγαλμα αυτό κοσμούσε τους θερινούς κήπους του Τσάρου, έχοντας πλάι του όλο το 24ωρο έναν φύλακα, προκειμένου να το προστατεύει από επιθέσεις ανθρώπων που θα θεωρούσαν τη γύμνια του αγάλματος απρεπή. Η συλλογή των ελληνικών πύληνων ειδωλίων του Ερμιτάζ διαμορφώθηκε στη διάρκεια μιας περίοδου άνω των 100 χρόνων, κυρίως από δύο πηγές. Τις ιδιωτικές συλλογές που έφταναν στο μουσείο και τα ευρήματα από τις ανασκαφές που τον 19ο έως 20ο αιώνα διεξάγονταν στα βόρεια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Αριθμοί χιλιάδες ποικιλόμορφα αντικείμενα από ψημένο πυλό, ειδόλια, λεπτομέρειες αρχιτεκτονικού διακόσμου, τεφροδόχους. Το αυτοκρατορικό Ερμιτάζ αγόρασε την πιο πολύτιμη συλλογή του το 1884 από τον Γκόμι Σαμπούροφ, 1835-1918. Διπλωμάτης καριέρας ο Σαμπούροφ, από το 1870 έως το 1878 έζησε στην Ελλάδα ως πρεσβευτής. Χαριτωμένα ειδόλια κορών, μουσών και θεών, εφήβων και ηθοποιών που κατέκλυσαν την αγορά έργων τέχνης, κατέκτησαν τις καρδιές των αρχαιολόγων, συλλεκτών και φίλων της αρχαίας τέχνης. Δυστυχώς το γεγονός αυτό έχει σχέση με μία από τις τραγωδίες στην ιστορία της κλασικής αρχαιολογίας, επειδή τα λεπτοκαμωμένα αυτά αριστουργήματα ανασκάπτονταν από ανελαίητους αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι στην ουσία κατέστρεψαν την ελληνιστική νεκρόπολη της αρχαίας Τανάγρας. Η γλυπτική αυτή σύνθεση αναφέρεται στον Ηρακλή και τις Εσπερίδες με τα χρυσά τους μήλα. Οι μηλιές που παρήγαγαν τους καρπούς αυτούς είχαν δοθεί από τη γη, στο Δία και στην Ήρα, σαν γαμήλιο δώρο. Ο Ευρυσθένης ανέθεσε στον Ηρακλή να μεταβεί στον κήπο των Εσπερίδων και να του προσκομίσει τα χρυσά μήλα. Ιδού και μία μαύρη Αφροδίτη στο Ερμιτάζ. Είναι μια μαύρη καλονή, αφού το υλικό του αγάλματος είναι από μαύρο μάρμαρο. Ο Αντίνος ήταν Έλληνας από τη Βυθινία, ευνοούμενος και εραστής του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αδριανού. Ένας πανέμορφος άνδρας που πνίγηκε νέος στον ποταμό Νείλο. Μετά το θάνατό του λατρεύτηκε σαν θεός. Ο Αδριανός που πέθανε το 138 μετά Χριστόν είναι ο αυτοκράτορας στον οποίο ένας νέος από τη Βυθινία, ο Αντίνοος, χάρισε τη ζωή του για να ζήσει περισσότερα χρόνια ο αυτοκράτορας. Όντας δηλαδή στην Αίγυπτο, οι ιερείς είπαν στον νεαρό από τη Βυθινία ότι αν θέλεις να ζήσει περισσότερο ο αυτοκράτορας, που θα ήταν τότε περίπου 50 ετών, δεν έχεις παρά να του αφιερώσεις τη ζωή σου. Και η Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, στα απομνημονεύματα του Αδριανού, γράφει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει μια σκηνή πραγματικά εξαιρετικά δραματική. Ο αυτοκράτορας αναζητά τον Αντίνο, τον ψάχνει στις όχθες του Νείλου και ανακαλύπτει μόνο τα σανδάλια και το ημάτιό του. Το παιδί έχει πνιγεί, μη γνωρίζοντας μπάνιο, μέσα στον Νείλο για να δώσει τη ζωή του στον αυτοκράτορα. Αυτή η ρεπροντιουξιόν μας δίνει μία ιδέα πώς θα ήταν το γιγαντιαίο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στο ναό του στην Ολυμπία. Η εικονιζόμενη κυρία είναι η Τερψιχώρη, η προστάτης του χορού, μία από τις 9 μουσες, όπως μας πληροφορεί ο Ισίωδος. Ιδού και μία συνάδελφός της, η Θάλια, μία από τις 3 χάριτες που ασχολείται με τη δροσερή άνθηση και την ομορφιά. Αυτές οι ταφικές στήλες με τα ονόματα των τεθνεόντων μας θυμίζουν τις αντίστοιχες στήλες που βρήκε ο Ανδρόνικος στην ανασκαφή στη Βεργίνα. Αυτός ο πανέμορφος αθλητής με το στεφάνι της νίκης και την κόκκινη κορδέλα στο μπράτσο
και στη δεξιά κνήμη προέρχεται από τη συλλογή του Κόμι Στρογκανόφ. Στην επιγραφή του Αγγείου διαβάζουμε τη λέξη «Νίκη». Αυτή η μελανόμορφη όλπη του 630 π.Χ. με τα άγρια ζώα προέρχεται από κορινθιακό εργαστήρι. Το Μουσείο Ερμιτάζ φιλοξενεί μια μεγάλη συλλογή από χάλκινα έργα τέχνης. Κεφαλή του Δία, καμέο, σκαλισμένη σε σαρδόνιχα. Κατασκευάστηκε στην Αλεξάνδρεια επί Πτολεμαίου του Δευτέρου. Ερυθρόμορφη λεκάνη, με προετοιμασίες για γάμο. Το Αγγείο υπογράφει ο ζωγράφος Μαρσίας. Απόσπασμα επιτύμβια στήλης με κεφαλή νέου. Το έργο είναι από την Αττική, μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Το χρυσό αυτό αντικείμενο ονομάζεται γοριτός και εικονίζει φαρέτρα για τα βέλη. Στη διακόσμηση, σκηνές από τη ζωή του Αχιλλέα. Ο ερυθρόμορφος Λέβης εικονίζει δώρα που πηγαίνουν στην ύφη. Το Αγγείο αυτό υπογράφει ο ζωγράφος Μαρσίας. Αυτή η πύληνη καλονή με τα υπέροχα χρώματα είναι μια σφίγγα από πυλό του 4ου π.Χ. αιώνα και βρέθηκε στις ανασκαφές της νεκρόπολης στη Χερσόνησο του Ταμάν. Στην ίδια τεχνοτροπία ανήκουν και οι Αφροδίτες με φόντο αχιβάδες. Το ανάγλυφο αυτό βρέθηκε στην εποχή του Κέρτς και εικονίζει σκηνή από τα Ελευσίνια Μυστήρια. Η συλλογή των Κυπριακών αρχαιοτήτων του Ερμιτάζ άρχισε στο δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη, οι αρχαιολογικές έρευνες των αρχαίων πόλεων και ιερών της Κύπρου για πρώτη φορά άρχισαν να διεξάγονται σε μεγάλη κλίμακα, με αποτέλεσμα να μελετηθεί η ιστορία του νησιού. Τα έργα της αρχαίας κυπριακής τέχνης τράβηξαν αμέσως την προσοχή των Ευρωπαίων και Αμερικανών επιστημόνων και συλλεκτών. Η σκέψη για την αγορά κυπριακών μνημείων για το αυτοκρατορικό Ερμιτάζ εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 1860-70, όταν ο Λουίτζι Πάλμα ντι Τσένσολα πουλούσε τη συλλογή του. Ωστόσο, την πρώτη μεγάλη συμβολή στη συλλογή του Ερμιτάζ αποτέλεσαν τα αντικείμενα που συνέλεξε ο Σεβερίν Τσιμπούλσκι. Το 1870, ο Τσιμπούλσκι δόρισε στο Μουσείο τη Συλλογή Κυπριακών Αρχαιοτήτων που είχε απαρτήσει ειδικά γι' αυτό το λόγο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Πιερίδης, διάσημος συλλέκτης από τη Λάρνακα, ύστερα από παράκληση του Τσιμπούλσκι, έκανε μια περιγραφή των έργων αυτών. Ο Πιερίδης ανέφερε πως όλα τους προέρχονται από το νότιο-ανατολικό μέρος του νησιού. Βρέθηκαν στην περιοχή Γολγών, σήμερα Αθιένου, του Ιδαλίου, σήμερα Δαλή, και του Κητίου, σήμερα Λάρνακα. Πραγματικό κόσμημα της συλλογής του Τσιμπούλσκι αποτελεί μια γυναικεία κεφαλή πύληνου ειδωλίου που φιλοτεχνήθηκε το πρώτο ήμιση του 6ου π.Χ. αιώνα από τεχνίτες της νοτιοανατολικής Κύπρου κατά πάσα πιθανότητα στα εργαστήρια του Ιδαλίου. Κρίνοντας από το σημείο της έβρεσης, το οποίο γνωρίζουμε από τον Πιερίδη, αποτελούσε αφιέρωμα στο ναό που υπήρχε στην Πύλο. Πιθανώς απεικόνιζε τη μεγάλη θεά της Κύπρου, της ελληνικής Αφροδίτης ή της φινικικής Αστάρτης, ή ίσως μία από τις ιεριές της. Είναι εμφανή τα εθνικά χαρακτηριστικά της γυναίκας, πιθανόν σημητικά. Η τεχνοτροπία του γλυπτού μας θυμίζει την τέχνη της αρχαίας Ανατολής, με την οποία η Κύπρος και οι τεχνίτες της συνδέονταν στενά την εποχή της αρχαιότητας. Η συλλογή των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων του Ερμιτάζ αριθμεί 64 εκατομμύρια αντικείμενα και παρόλο που δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα μεγάλη, περιλαμβάνει νομίσματα από όλες τις περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, από την Ισπανία μέχρι την Παρθία. Ανάμεσα στα νομίσματα της Μεγάλης Ελλάδας είναι αξιοπρόσεκτα εκείνα από το Μεταπόντιο και την Ποσειδονία. Αυτή η χορεύτρια
εστιάζεται στο ρυθμό της μουσικής κρατώντας τα χέρια της κρόταλα. Μουσικός με απολώνια κιθάρα. Και μία σκερτσόζικη φιγούρα νεαρής κοπέλας που έχει αφήσει κάτω το μουσικό της όργανο. Σκηνές από θεατρικές κωμωδίες με κεντρικά πρόσωπα τους φλίακες. Το είδος αυτό άνθησε κυρίως τη Σικελία και οι ηθοποιοί σατήριζαν αρχαίες τραγωδίες με γκροτέσκες μάσκες και παραφουσκωμένα ρούχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι σκηνές με ακροβατικά, μία μορφή ψυχαγωγίας, κυρίως στα ρωμαϊκά χρόνια. Πολλά αγγεία εικονίζουν σκηνές από αρχαίες τραγωδίες, όπως αυτό το αγγείο με τη Μύδια και τα δύο δολοφονημένα της παιδιά. Πλουσιότατος είναι και ο κύκλος πύληνων ηθοποιών που συνήθως ερμηνεύουν σατυρικές ιστορίες. Μερικές από τις κεραμικές μάσκες του Ερμιτάζ είναι σωστά αριστουργήματα που εντυπωσιάζουν με τα σωζόμενα χρώματα. Αξιοπρόσεκτες είναι και αυτές οι ταναγραίες με τις χορευτικές πόζες και τους χρωματικούς συνδυασμούς. Χταίνει με παράσταση πολεμιστών στη Λαβή. Πρόκειται για κορυφαίο δείγμα της μεταλλοτεχνίας, καθώς ένα χρηστικό αντικείμενο μετατρέπεται σε έργο τέχνης. Τα 19 δόντια συγκρατούνται από χαμηλή ζωοφόρο με λιοντάρια, πάνω στην οποία στηρίζεται η αετοματική και αμφιπρόσωπη σύνθεση της Λαβής. Στο μέσον, εικονίζεται ένας γενιοφόρος και μακριμάλης σκύθης πάνω σε άλογο, το οποίο ανασηκώνεται στα πίσω πόδια. Ο οπλισμός του αποτελείται από στοιχεία ελληνικά, κορινθιακού τύπου περικεφαλαία, φολιδωτός θώρακας και κνημίδες. Κρατά ψηλά το δόρυ, με το οποίο ετοιμάζεται να πλήξει έναν πολεμιστή, που φέρει μικρή κυκλική ασπίδα, φρυγικό κάλυμα κεφαλής και κρατά κοντό ξύφος. Το άλογό του, με πληγές στο πόδι και στο λαιμό, κοίταται νεκρό ανάμεσά τους. Ένας ακόμη πολεμιστής σπέβδει από δεξιά προς βοήθεια του Ιππέα. Θεά Φίδη. Σε μία από τις περιπλανήσεις του ο Ηρακλής, βρέθηκε σε μία έρημη αφιλόξενη περιοχή. Αποκαμωμένος, ξάπλωσε να κοιμηθεί. Μόλις όμως ξύπνησε, διαπίστωσε ότι είχαν εξαφανιστεί τα άλογά του. Ψάχνοντας να τα βρει, συνάντησε σε μία σπηλιά ένα παράξενο πλάσμα. Από τους γοφούς και πάνω ήταν γυναίκα και από κάτω φίδι. Η γυναίκα φίδι ομολόγησε στον Ηρακλή πως εκείνη κρατούσε τα άλογα, αλλά δεν θα τα επέστρεφε προτού ενωθεί μαζί του και αποκτήσει παιδιά. Μόνον όταν βεβαιώθηκε πως σκιοφορούσε αγόρια, του έδωσε πίσω τα άλογα και τον άφησε να φύγει. Αυτά τα ενότια, σκουλαρίκια, που προέρχονται από Τύμβο κοντά στη Φαναγόρια της Χερσονήσου Ταμάν, αποτελούν τυπικό δείγμα για τα θέματα, τη μορφή, την ποικιλία των υλικών και την πολυχρωμία που τόσο αγαπά η ελληνιστική εποχή. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 250 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου Ερμιτάζ, το Βρετανικό Μουσείο έστειλε στην Αγία Πετρούπολη το άγαλμα του Θεού Ποταμού Ηλισσού από το δυτικό αέτομα των γλυπτών του Παρθενώνα. Το γεγονός αυτό καυτηριάστηκε με αρνητικά σχόλια, γιατί είναι η πρώτη φορά που παρθενώνια γλυπτά βγήκαν έξω από το Βρετανικό Μουσείο. Η πράξη αυτή έθιξε βάναυσα τις ευαισθησίες του ελληνικού λαού.
Το επόμενο επεισόδιο της σειράς «Η εξόριστη ελληνική τέχνη» θα μας ταξιδέψει στο Μόναχο και πιο συγκεκριμένα θα περιηγηθούμε στη γλυπτοθήκη του Μονάχου, όπου θα θαυμάσετε μεταξύ άλλων τους περίφημους Αιγινίτες, που είναι τα εναέτια γλυπτά του ναού της Αθηνάς Αφέας στην Αίγινα, τον κούρο της Τενέας, καθώς και το μαρμάρινο άγαλμα του Σατήρου, ο οποίος εξαντλημένος από τη διασκέδαση και το ποτό, ξαπλώνει έναν από αυτοί πάνω στο βράχο.